Πάμε τώρα να συνδεθούμε απευθείας με τα Χανιά, εκεί όπου είχαμε συμπλοκή ανάμεσα σε δύο αδέρφια. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αν και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το αιματηρό συμβάν δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Σωστά, Βίκη? Πολύ σωστά, δεν έχουν διευκρινιστεί. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πρωινές ώρες σήμερα σε γειτονιά της περιοχής των Μουρνιών. Υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία, ενημέρωση στην αστυνομία. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ να παραλάβει έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε τραυματιστεί με μακέρι. Λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη ο αδελφός του και οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ήταν αυτός που τον είχε χτυπήσει λίγο νωρίτερα μετά από διαπληκτισμό. Είναι άγνωστες, επαναλαμβάνω, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, όπως και ο λόγος που οδήγησε τον συλληφθέντα να τραυματίσει τον ίδιο του τον αδελφό. Η ουσία είναι ότι λίγο αργότερα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων. Mm-hmm. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλήμελιο δικείο. Ωστόσο, η υπόθεσή του πήρε αναβολή. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να δικαστεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ και ο αδελφός του, που δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, βγήκε από το νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο και μάλιστα έδωσε κατάθεση στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.